Ένα αποτρόπαιο θέμα αντίκρισαν οι κάτοικοι του Σιδηροκάστρου, οι οποίοι είδαν αδέσποτα σκυλιά νεκρά ή να σπαράζουν από τους πόνους, όταν το βράδυ της Δευτέρας κάποιος ασυνείδητος ανέλαβε επιχείρηση δηλητηρίασης όλων των σκύλων σε γειτονιές της περιοχής. Σύμφωνα με καταγγελίες του Προέδρου του Φιλοζωικού Συλλόγου Φιλοσύντικες Μπάμπι Ζίκα, από τις φόλες που ρίχτηκαν, 6 αδέσποτα σκυλιά θανατώθηκαν, ενώ 2 έχουν σωθεί και ένα ακόμη χαροπαλεύει. Από χθες το βράδυ, γύρω στις 12 η ώρα, πήραμε κάποια ειδοποίηση από πολίτη μας ότι έχει πέσει φόλα στην περιοχή Ευαγγελιστρίας στο Σιδηρόκαστρο. Μία φόλα ή φόλες? Ξεκίνησε στην αρχή με μία. Μάλιστα. Μετά στην πορεία ανακαλύψαμε ότι είχαν πέσει σε όλη την περιοχή του Σιδηροκάστρου. Ναι. Πήγαν εκεί μέλη της Φιλοζωικής. Ναι. Συνολικά από τις 8 περιπτώσεις που είχαμε. 8 περιπτώσεις που είχαμε, ναι. Διασώθηκε ένα περιστατικό και 2 περιστατικά χαροπαλεύουν αυτή τη στιγμή. Κάποιος βγήκε παγανιά δηλαδή χθες βράδυ, ναι, δεν ακριβώς. Είχε τι να κάνει και έριχνε φόλες για να καθαρίσει το τοπίο γιατί ενοχλείται. Κάποιος ασυνείδητος ξεκίνησε ξανά για άλλη μια φορά, ναι, να δημιουργεί αυτό το θέμα. Μπράβο. Και την ώρα, μάλιστα, την ώρα μάλιστα που έχουν ξεκινήσει οι δωρεάν στηρώσεις από το φως. Ναι. Έριξε φόλες και σήμερα τα ξημερώματα. Μάλιστα. Σήμερα τα ξημερώματα και έριξε φόλες μέσα στον χώρο του γυμνασίου Λυκείου. Ναι. Το οποίο είναι επικίνδυνο και για τα παιδιά. Α, θέλει να καθαρίσει και το χώρο του γυμνασίου του Λυκείου από τα αδέσποτα εκεί. Είναι απίστευτο. Ναι, αλλά μαζί με τα αδέσποτα υπάρχουν και εκατοντάδες παιδιά που είναι εκεί μέσα και, ναι, απειλείται η ζωή τους αυτή τη στιγμή. Ναι. Τα παιδιά δηλαδή είδαν ζώα να χαροπαλεύουν, ναι. Ακριβώς. Αυτό περάσαμε από εκεί. Ευτυχώς ήταν κάποιοι από την πυροσβεστική, ο οποίος ήξερε να κάνει την ανθρωπίνη και να, ναι, δώσει πρώτες βοήθειες. Ναι. Πρόλαβε, έκανε τις ανθρωπίνες, πήγαμε εμείς εκεί, πήραμε τα ζώα και τα μεταφέραμε στον κτηνίατρο. Ναι. Δεν πάβει όμως, δεν σταμάτησε ο κίνδυνος. Κίνδυνος υπάρχει και για τα παιδιά. Ναι. Μίλησα με τον γυμνασιάρχη και με τον λυκειάρχη και, ναι, τους ενημέρωσα ότι η δική μας η πρόταση είναι αν μπορούν να κλείσουν το σχολείο μέχρι να γίνει κάποια καθαριότητα στον περιβάλλον τα χώρα. Τι να γίνει, ας ξεκινήσουν μια καθαριότητα και να τελειώνουμε τώρα. Δηλαδή, ναι, είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Οι διευθυντές τι σας είπανε? Οι διευθυντές μου είπαν ότι θα προχωρήσουν στο κλείσιμο του σχολείου. Μάλιστα, τα μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου Συντικής έχουν επικηρύξει τον άγνωστο ή τους αγνώστους που προχώρησαν στην αποτρόπαια αυτή πράξη, προκειμένου να εφαρμοστούν τα δέοντα από τη δικαιοσύνη. Εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να πιάσουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Η Φιλοζωική Φιλοσύντικες έχει κάνει. Ναι. Και πώς να τον πιάσετε τώρα, πραγματικά, αν όντως τον έχουμε εντοπίσετε. Έχουμε κάνει και επικήρυξη για το συγκεκριμένο άτομο στα 1000 ευρώ. Δηλαδή, οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία, ναι, μπορεί, ναι, να μας δώσει, ναι, ναι, οποιοσδήποτε πολίτη θα ήταν καλό για, ναι, να. Ναι, γιατί κάποιος τον είδε, δεν μπορεί.